Από την ημέρα που τραγούδησα μαζί της, άλλαξε όλη μου η αντίληψη για την καριέρα πολλών. Αλήθεια, πώς είναι για εσάς, από τη θέση του κριτή που σας έχουμε συνηθίσει, να σας κρίνουνε? Δεν κατάλαβες, εγώ τους κρίνω. Πρέπει να δεις τι. Έχουμε πάει ένα level πάνω. Κρίνουμε το πώς μας κρίνουνε. Κυρία Ντρούτσα, θα ήθελα την άποψή σας, γιατί πρόσφατα βγήκε ο κύριος Μουλατίδης και είπε για την κυρία Βανδύ ότι την έκανε star, ότι δεν του μιλάει και ότι δεν του αρέσει ο τρόπος που τραγουδάει. Δεν μ' άρεσε η άποψη αυτή του Νίκου. Όταν ένα άτομο, ό,τι επαγγελματικά κάνει, το έχει αποδεχτεί ο κόσμος, καλό είναι να μην μιλάμε και να μην λέμε και τόσο πικρά λόγια. Για τον κύριο Ρουβά, είπε ότι δεν μπορεί να βγαίνει ένας κύριος 50-51 χρόνων και να τραγουδάει «Θα σου φτιάξω μακαρόνια με κιμά». Δεν είπαμε στον κύριο Μουρατίδη να τραγουδάσει. Να μας πει τουλάχιστον τι μπορεί να μαγειρέψει στην ηλικία αυτή. Μήπως θέλει το μακαρόνια με κιμά, μήπως θέλει κάποιο άλλο φαγητό και είναι εντάξει μετά. Ναι. Μπράβο του που λέει και τα μακαρόνια και με τον κιμά. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Σάκη, θα έρθω να μου κάνει το τραπέζι. Το προηγούμενο διάστημα είχε ξεσπάσει και μια διαμάχη για το παράλληλη αγάπη. Δίκιο έχει πάντα ο δημιουργός. Δεν είναι του τραγουδιστή του τραγούδι, έχετε μπερδευτεί. Είναι του δημιουργού. Το τραγούδι φερρυπίν του τάδε. Δεν του ανήκει το τραγούδι. Το τραγούδι ανήκει στους δημιουργούς. Ακούγεται η επιστροφή του Fame Story. Ναι. Θα θέλατε να... Όχι, θα είμαι. Τώρα αυτό είναι μια ιστορία που με τον Νίκο το έχουμε δει εδώ και 2,5-3 χρόνια. Ξέρετε και την υπόλοιπη ομάδα? Δεν ξέρω ούτε την υπόλοιπη ομάδα, ούτε τι θα κάνω. Εγώ μπορεί και να σφουγγαρίζω, δεν ξέρω. Τι ενέργεια έχει το πλατό του Just? Ένα με τραβάει σαν μαγνήτη σε αυτό το πλατό. Εσύ δεν ξέρω. Και εγώ κάπως έτσι νιώθω. Το πλατό του Just λάμπει από καθαριότητα, γιατί κάθε φορά η Βίκη Σταυροπούλου είναι με το λιβανιστήρι και πηγαίνει παντού και το λιβανίζει όλο το πλατό και όλους μας. Τι κάνετε πριν βγείτε στη σκηνή? Προσευχές. Εγώ ως γνωστός τελειομανής κάνω μισή ώρα φωνητικό ζέσταμα. Διαλογισμό κάνετε? Διαλογισμό με τρόπο που κάνω εγώ και σπίτι μου, όχι, αλλά οι ασκήσεις που κάνω έχουν και αναπνές μέσα, οπότε έχει μια μορφή διαλογισμού και από μόνος μου, οπότε και αυτό διαλογιστικό είναι. Οπότε έρχομαι στο κέντρο μου και... Την ενέργειά σας πώς την καθαρίζετε? Υπάρχουν πολλοί τρόποι να καθαρίζεις την ενέργειά σου. Στο μπάνιο, ας πούμε, μπορείς να πάρεις αλάτι χοντρό και να τριφτείς με αλάτι... Επίσης υπάρχουν πέτρες ενεργειακές που οργονίτης ή διάφορα άλλα που... Πώς? Οργονίτης. Εδώ τι έχετε μαζί σας, έχετε κάτι? Που έρχεσαι ζωντά. Κάτι οργανίζεται τώρα από μέσα. Θα ήθελα να μου πείτε αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με το σχόλιο του Νίκου Μουτσινά ότι παρέμειναν ανοιχτά τα θέατρα κατά τη διάρκεια του τριήμερου εθνικού πένθους. Εγώ συμφωνώ, γιατί έγινε κάτι πάρα πολύ σοβαρό στην Ελλάδα. Δεν είναι απλά δυστύχημα. Εμένα προσωπικά μου στήξε πάρα πολύ. Δεν είχα διάθεση να κάνω τίποτα. Ευτυχώς που δεν έγινε το live μας, γιατί δεν θα μπορούσα να τραγουδήσω με τίποτα. Επίσης, έχει ξεσπάσει άλλο με τις φωτογραφίες με τους χαμογελαστούς ηθοποιούς από το συλλαλητήριο. Εσείς πώς το είδατε αυτό? Λίγο αποκριτικό, δηλαδή έγινε ατύχημα μία μέρα και θα είμαστε δηλαδή, μονίμως έτσι. Μπορεί κάποιος να συμβεί κάτι και να χαμογελάσει, δηλαδή άνθρωποι είμαστε. Ο κύριος Μουρατίδης είπε για τον κύριο Ρουβά ότι δεν μπορεί να βγαίνει ένας κύριος 50-51 χρόνων και να τραγουδάει «Θα σου φτιάξω μακαρόνια με κιμά». Γιατί όμως δεν μπορεί, με τι επιχείρημα? Είναι ένας καλλιτέχνης πάρα πολύ μεστός και πατημένος πάνω στη σκηνή. Ρεπερτοριακά δεν μπορεί να παρακάμψει αυτή την περίοδο της ζωής του. Το αγαπάει ο κόσμος ακόμα, δεν έχει κανένα λόγο να μην το πει. Ο άνθρωπος τι 50-51, είναι ένας θεός. 30. Λοιπόν, τα ακούσαμε, αλλά πάμε να ξεκινήσουμε λίγο. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εγώ από τον Νίκο Μουρατίδη δεν περίμενα να κάνει γλύκες και γουτσουγουτσου. Περίμενα ότι θα πει κάτι αιχμηρό, δεν περίμενα κάτι τόσο βέβαια αυστηρό για το Ρουβά και την Δέσποινα Βανδύ. Εντάξει, τώρα να πεις ότι ο Ρουβάς είναι 51 χρονών και δεν κάνει να τραγουδάει τέτοια τραγούδια. Εμένα, βασικά, αυτό που λέμε ότι είναι μια ηλικία και η ηλικία είναι μόνο αριθμός. Βλέπεις το Σάκη Ρουβά και λες τώρα γιατί, μωρέ, είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να παιδιά στα τραγούδια. Γιατί θα έπρεπε δηλαδή μετά από μια ηλικία το μακαράνιο με κιμά να το λες πατσάς, να το κάνεις εφηδέ. Θα το αλλάζεις, ναι, θα το κάνεις μπολονές. Ελένη, επειδή πήγα κιόλας εγώ στο κέντρο που εμφανίζεται ο Σάκης με τον Αργυρό, πήγαμε το σόου που κάνει ο Σάκης. Σε αυτή την όποια ηλικία είναι, θα τη ζηλεύουν 20χρονοι. Είναι, πραγματικά έχει τόση ενέργεια. Αλλά θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό, ότι όπως ο Σάκης μπορεί σε κάθε ηλικία να κάνει το σόου του, να λέει όλα τα τραγούδια του και να μας αρέσει πάρα πολύ, έτσι και ο κύριος Μουρατίδης μπορεί να συνεχίσει να λέει ότι νομίζει. Δημοκρατία δεν έχουμε. Ας πει τα σχόλια του. Θέλω να απευθυνθώ στον κύριο Μουρατίδη και να το ρωτήσω. Υπάρχει κάποια εγχειρίδιο που πρέπει να έχω κι εγώ, ας πούμε, από τα 30 μέχρι τα 40, να κάνεις από τα 40 μέχρι τα 50, τι πρέπει να τραγουδήσεις και τι όχι, τι πρέπει να φάσεις, τι πρέπει να πεις? Γιατί αισθάνομαι ότι αυτές τις μέρες όλοι βγαίνουν και λένε
Εγχειρίδια. Υπάρχουν εγχειρίδια πολλά. Εγχειρίδιο του τι θα κάνεις στα 50 σου. Εγχειρίδιο του πώς θα πενθήσεις. Εγχειρίδιο του πώς θα μιλήσεις. Εγχειρίδιο του τι φωτογραφία θα βγάλεις στα social media σου. Θα χαμογελάσεις, θα χαμογελάσεις να πάει όχι. Καλά, αυτό δεν γίνεται το τελευταίο καιρό, Μέρη. Αυτό γίνεται όλα τα χρόνια. Απλά τώρα μαζεμένα, μαζεμένα και έντονο έρχεται και σκάει μια οβίδα. Δηλαδή πραγματικά διαφωνώ με την άποψη του κυρίου Μουρατίδη, με το τι πρέπει να κάνουμε και τι όχι. Και με λυπεί πάρα πολύ. Η μουσική πάντως, ειδικά η μουσική και τα τραγούδια τώρα δεν έχουν ηλικία. Τι πάει να πει δηλαδή. Και με αυτή τη λογική ένα τραγούδι που μπορεί να είναι. Το έχουμε ακούσει από τον Γιάννη Πάριο, ας πούμε, δεν μπορεί να το πει ένας που είναι 20 χρονών και είναι καινούριος τραγουδιστής. Δεν καταλαβαίνω αυτή την. Εντάξει, και επειδή το κάνει και πολύ συγκεκριμένο, ειδικά για το Σάκη Ρουβά, δεν ξέρω τώρα πώς θα μου φαίνεται να το κάνει να πει κάτι τέτοιο για κάποιον άλλο. Τι να σου πω. Εγώ το Σάκη Ρουβά το βλέπω όπως τότε, το 92. Είναι popstar, δηλαδή. Δεν υπάρχουν καμία διαφορά. Στο εξωτερικό αυτά δεν υπάρχουν καν σαν ιδέα να λέγονται τέτοια σχόλια. Μήπως ο Μικ Τζάγκερ δεν πρέπει να τραγουδάει. Ναι, δηλαδή. Ναι, εντάξει. Απ' την άλλη, παιδιά, όμως ο καθένας έχει την άποψή του. Αν θες τον ακούς, αν δεν θες να τον ακούς. Σε επιχειρήματα όμως η κάθε άποψη. Αν σχολιάζουμε αυτό που ακούμε, γιατί όπως λες την άποψή σου, έτσι όπως και εμείς κρινόμαστε και μας σχολιάζουν, έτσι κρίνουμε και εμείς αυτό που ακούμε. Σάκης Ρουβάς, παιδιά. Για τους δημιουργούς, θέλετε αυτό που έχει γίνει και θέμα τελευταία με την Ανδρομάχη. Και ανοίγουν τα τραγούδια και ποια είναι. Ναι, ναι. Και τη Χριστίνα Σάλτη. Κοίταξε, εννοείται ότι ανήκει στους δημιουργούς και αυτοί είναι που μπορούν το τραγούδι να το κάνουν ό,τι θέλουν. Σήμερα το δώσουν σε μένα να το πω, αύριο να το πει το κλείσει όποιος θέλει. Αλλά μην αφήνουμε τελείως έξω τους τραγουδιστές. Δηλαδή, ο τραγουδιστής δίνει ταυτότητα για χαρακτήρα του τραγούδι, ανάλογα με το πώς θα το ερμηνεύσει, μπορεί να το απογειώσει ή να το γιώσει. Πολλά τραγούδια λένε, πάνω σε αυτό που λες, που μπορεί να μην είναι και τόσο, ας πούμε, να είναι μέτρια σε στίχο ή σε μουσική. Ένας καλλιτέχνης μπορεί να το απογειώσει έτσι. Και ένας τραγουδιστής δηλαδή να το χαρακτηρίσει και να γίνει top. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό ακούμε επανεκτελέσεις που ένας τραγουδιστής μπορεί να έχει πει ένα τραγούδι και να μην έχει ακουστεί τόσο ή να μην το έχει αγαπήσει ο κόσμος και κάποιος άλλος να το φτάσει. Ταπεινή μου άποψη ότι είναι ένα σύμπλεγμα πραγμάτων στο να γίνει μια επιτυχία και του δημιουργού και του καλλιτέχνη και του κόσμου. Δεν βάζουμε νούμερα. Είναι ένα, δύο, τρία. Την χρονιά που θα βγει. Απλά αυτό που είπατε, το ότι μπορεί ένα τραγούδι από τη δεύτερη φορά να απογειωθεί, μα δείχνει κιόλα ότι ουσιαστικά είναι του δημιουργού, έτσι και απ' την άλλη. Γιατί αν ένα δεύτερο τραγουδιστή μπορεί να το φτάσει εκεί που δεν το έφτασε ο πρώτος, ενδεχομένως σημαίνει ότι το τραγούδι στη βάση του ανοίξει το δημιουργό και από εκεί και πέρα ο τραγουδιστής. Είναι πάνω συνδυασμό. Νομίζω ότι το καλύψαμε το θέμα. Είναι όπως είπα, νούμερο ένα δημιουργεί, νούμερο δύο τραγουδιστής. Γιατί το δίνουμε αυτό στους τραγουδιστές, δεν γίνεται αυτό διαφορετικά. Καλύφθηκα και από την Ελένη που το ξέρει και από μέσα το παιχνίδι. Να πάμε λίγο στα θέατρα που είπε. Γιατί περίμενε, έχουμε επιβεβαίωση. Fame Story, επιβεβαίωση από την Εύη Δρούτσα. Γιατί τα ακούμε θα γίνει Fame Story. Τώρα επιβεβαίωσε η Εύη Δρούτσα ότι θα γίνει. Δεν μας είπε πότε, ούτε αν αργεί, ούτε αν θα έρθει σύντομα. Αλλά σίγουρα ότι θα είναι εκεί, το πώς θα είναι. Δεν το ξέρει. Εντάξει, το ξέρουμε εμείς, Εύη μου. Δηλαδή, τι άλλη θέση μπορείς να έχεις πέρα από το να είσαι κριτής. Ναι. Εγώ κρατάω μικρό καλάθι για το αν θα γίνει το Fame Story, να το πω αυτό προσωπικά. Κρατάω μικρό καλάθι, λέω ότι μπορεί να, αν γίνει, να είναι ναι, αλλά για το ότι θα γίνει, εγώ δεν είμαι 100% σίγουρος. Το είπε, θα είναι στο Fame Story. Ο Κλόνης δεν το έχει πει. Παιδιά, το ότι το είπε, ακόμα είναι νωρίς για να έχουν προγραμματίσει για του χρόνου, μπορεί όμως και να μην γίνει. Αυτό λέω εγώ. Ας είμαστε αισιόδοξοι. Τουλάχιστον δεν είπε τι είναι αυτό που λέτε, δεν το έχω ακούσει ποτέ. Κάτι έχει συζητήσει. Πάμε στον Γιώργο Κοψιδά και στην Στεφανία Ρίζου για τα θέατρα που είπε ότι πολλά θέατρα δεν ανοίξανε και συμφωνεί στο ότι δεν είχε και αυτός διάθεση, δεν θα είχε διάθεση για να δουλέψει. Πείτε μου, αγάπη μου, τη γνώμη σου. Εγώ θέλω να πω τώρα, δείτε αυτό, ήθελα να το πω και από πριν. Είπε για το αν είναι στις φωτογραφίες χαμογελαστή ή όχι, γιατί γι' αυτό δεν συζήτησε. Καλά, δεν κατάλαβα. Α, ναι, βέβαια, και κατά άλλο. Συμφωνώ απόλυτα τώρα. Δηλαδή, τι συζητάμε τώρα, επειδή πήγαν οι άνθρωποι δηλαδή, στην πορεία και βγάλανε φωτογραφία, είπε ήταν χαμογελαστή, ακυρώνει την προσπάθεια που κάνουν και τη στήριξη που δείχνουν. Αυτό ήταν υποκριτικό να πρέπει να είναι έτσι. Το πώς εμπράκτος. Δηλαδή, τι είναι, δεν μπορώ την υποκρισία, ρε παιδιά. Δηλαδή, στεκόμαστε, χάνουμε την ουσία. Δηλαδή, τι είναι καλύτερο, να παίξεις και να είσαι σπίτι σου και να είσαι σοβαροφανής. Ναι, πήγες εκεί, στηρίζεις σε πράκτος. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένα ενσταντανέ μερικών δευτερολέπτων πρέπει να σε κρίνει εσένα σαν άνθρωπο. Δηλαδή, ακόμα περισσότερο. Το μαύρο κάνει το πένθος. Μόνο που κατέβηκε στο συλλαλητήριο έτσι και κάνει όλη αυτή την προσπάθεια. Για ποιο λόγο την κάνει. Είναι ότι βιάζονται όλοι να κουνήσουν το δάχτυλο. Αυτό δεν μπορώ να πω. Αυτό το δάχτυλο. Εγώ να σα πω την αλήθεια, διαφωνώ με αυτό τώρα που λέμε. Πάρ το δάχτυλο να κάνει ένα selfie. Όχι, εγώ διαφωνώ με αυτό τώρα που λέμε, γιατί θεωρώ ότι ήταν μια στιγμή πολύ ιδιαίτερη και ήταν πάρα πολύ νοπή στον κόσμο. Και κατεβήκανε κάτω οι άνθρωποι για πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Δεν μου άρεσε. Δεν διαφωνώ ότι μπορεί να μην γελάγανε και να μην κάνανε κτλ. Αλλά επειδή είναι δημόσια πρόσωπα, εμένα τουλάχιστον δεν μου άρεσε. Να το δω εκείνη την ώρα, στην πορεία. Πρόσεξε. Μπορεί να πηγαίνει για ένα καφέ μετά και να χαριέζει. Να κάνει την πλάκα του. Κωνσταντίνε μου. Αυτό είναι η ενέργεια. Δεν είναι υποκρισία. Πα για ένα συγκεκριμένο σκοπό εκεί. Δεν πα για να βγάλει την πρέπει. Σημαίνει ότι πρέπει να βγάλει ένα σκοπό που πα εκεί. Να το στηρίζει με την παρουσία. Να χάσει τι ζωέ του άνθρωποι.
Πας εκεί για να κάνεις κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν πάμε για να βγάλουμε φωτογραφία εμείς που βρεθήκαμε και να βγούμε. Όταν βγουν τα πενθόμετρα, να πάρουμε τηλέφωνο. Για να το κλείσουμε, προσέχω δημοκρατία έχουμε ακόμα, δεν ξέρουμε να συμφωνούμε σε όλα. Συμφωνώ ότι τα πενθόμετρα δεν υπάρχουν. Ακούτε αυτό, λέει ο Κωνσταντίνος, το σέβομαι, δεν το υιοθετώ, αλλά εντάξει. Ο καθένας το είναι όπως στις κηδείες, μπορεί να ακούσει και κλάματα, μπορεί να ακούσει και γέλια. Πάνω από ότι αυτός που γελάει. Ο καθένας το κάνει με τον δικό του τρόπο και εκφράζεται όπως εκείνος νιώθει.